Κυρία Αβγέρη, θέλω να ξεκινήσω, επειδή έχετε και τη σχετική αρμοδιότητα. Κάντε μου ένα πρώτο σχόλιο, αν έχετε προλάβει να ακούσετε το τι ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης και πόσο ικανοποιημένο το κόμμα σας. Δεν κατάφερα να δω αναλυτικά τις ανακοινώσεις, γιατί ξέρετε, μετατυχαίνατε μόλις βγαίνω από την κολομέλη της Βουλής, γιατί είχαμε τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Ό,τι κατάφερα να διαβάσω από τα δημοσιεύματα σε σχέση με τον αριθμό ρεκόρ των κρουσμάτων. 6.730 κρούσματα. Ακριβώς, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό. Εάν δεν παρουσιαστεί, ό,τι και να ανακοίνωσε ο κύριος Πλεύρης, ένα ξεκάθαρο πια σχέδιο ολιστικό από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτής της τραγικής κατάστασης, και σας μιλάω και κυρίως για την περιοχή από την, από την οποία προέρχομαι, στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω ότι θα θυμίσουμε και πολλούς ανθρώπους, ανθρώπινες ζωές, και φυσικά θα χαθεί και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ανθρώπινο και οικονομικό και κοινωνικό. Και αυτό θα φαντάζομαι πώς θα μπορέσει αυτό το άσπρος να το σηκώσει η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η απάντηση σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Κυρία Αβγέρη, συνήθως σας κατηγορεί η κυβέρνηση λέγοντας ότι η αντιπολίτευση, όταν είναι έξω από το χορό, ξέρει πολλά τραγούδια να χορεύει ωραία. Αλλά δεν μας λέτε τι θα κάνατε εσείς ή τι προτείνετε να κάνουμε. Μόνο κριτική μας κάνετε. Νομίζω ότι ο τελευταίος που μπορεί να κατηγορήσει τελευταία την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που βάλαν πλάτη σε όλα, σε όλες τις φάσεις πανδημικής κρίσης, είναι η κυβέρνηση. Και ειδικά όταν έχεις το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του αρχηγού του, του προέδρου του, του Αλέξη Τσίπρα, που να προτείνει συνένεση, να βάζει χείρα βοηθείας, να λέει στη μία φάση να υπάρχει ένας υπουργός κοινής αποδοχής, να απορρίπτεται αυτό το σχέδιο, να προτείνεται μια επιτροπή επιστημόνων που να είναι κοινής αποδοχής για να επανασχεδιαστεί ενδεχομένως και από την αρχή όλο αυτό που πρέπει να αποτελέσει απάντηση στην πανδημία και σε αυτό το σφοδρότατο τέταρτο κύμα. Νομίζω ότι η κρίση αυτή δεν είναι ανάμεσα σε εσάς και σε μένα, είναι στον κόσμο, ο οποίος είναι και πάρα πολύ κουρασμένος και περνάει και άλλου είδους προβλήματα, και την ενεργειακή φτώχεια και την κρίση της ακρίβειας. Νομίζω είναι πάρα πολύ άδικο, κυρίως για τον κόσμο, να το λέει αυτή η κυβέρνηση. Ο κόσμος περιμένει, ξέρετε, απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς του και την κυβέρνηση. Και φυσικά και από την αντιπολίτευση, η οποία δεν είναι κυβέρνηση. Τι τελική ανάλυση, αν ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί αισθάνονται κουρασμένοι, ας παραχωρήσουν σε άλλους την ευθύνη αυτή που είναι πολύ μεγάλη, προφανέστατα, για να διαχειριστεί την τύχη του κόσμου, της ελληνικής κοινωνίας, της πατρίδας μας. Πάντως, εντάξει, βέβαια θα σας... Να με συγχωρέσετε για τις συνθήκες του ήχου, γιατί σας λέω, σας μιλάω μπροστά, ναι, από το κτίριο της Βουλής. Δεν υπάρχει θέμα, είναι ζωντανή και είναι και φαντάζομαι και πιο ενδιαφέρουσα έτσι, η συζήτηση. Πείτε μου κάτι, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι γίνεται, διότι από τη μία πλευρά λέει η κυβέρνηση ότι εγώ... Μπορείτε να επαναλάβετε, σας λέω, παρακαλώ. Με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση λέει ότι εγώ το ενισχύω και έχω κάνει 7.000 προσλήψεις, από την άλλη βγαίνετε εσείς και λέτε δεν έχει κάνει τίποτα και ότι χρειάζεται να προσλάβει χιλιάδες νέους υγειονομικούς. Πριν σας μιλήσω για αριθμούς, γιατί δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί για τις 7.000 προσλήψεις, όταν έχεις, μάλλον μπερδεύει τους 7.000, τον αριθμό 7.000, 7.000 κύριε Μπαρδούνια, είναι λιγότεροι οι εργαζόμενοι σίγουρα στον χώρο της δημόσιας υγείας, του δημόσιου εθνικού συστήματος υγείας, είναι οι άνθρωποι που βγήκαν με αναστολή εκτός αυτού του συστήματος. Και αυτό δεν το λέω πάλι εγώ, το λένε τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, το λέει και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. 7.000 λιγότεροι εξαιτίας του μέτρου αξιαναστολής και πολύ περισσότεροι και εξαιτίας του γεγονότος ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βγήκαν εκτός συστήματος λόγω συνταξιοδότησης και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Αφήνω όμως τους αριθμούς και θα επικαλεστώ μόνο μία εικόνα. Την εικόνα του κουρασμένου διευθυντή κλινικής COVID έξω από νοσοκομείο που ο άνθρωπος κατέρευσε μπροστά στις κάμερες. Ναι, αυτή και μόνο απαντά στο πόσο ενισχύθηκε το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν κάποιος ενισχύθηκε με δημόσιο κρατικό χρήμα, κύριε Μπαρδούνια, είναι πάλι οι ιδιώτες, είναι πάλι οι κλινικάρχες στους οποίους διοχετεύονται ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα καθαρά περιστατικά, τα non-COVID περιστατικά, χειρουργικές επεμβάσεις, άλλου είδους θεραπείες, ακριβώς αυτές που δεν μπορούν να γίνουν στο δημόσιο νοσοκομείο και μεταφέρονται, πάλι σας λέω, ζεστό χρήμα στις ιδιωτικές κλινικές. Ακόμη και σήμερα
οι μεγάλες, για παράδειγμα, ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη και τα νοσοκομεία δεν έχουν επιταχθεί για τον κορονοϊό. Ούτε οι μονάδες εντατικής θεραπείας τους έχουν. Ενώ δεν έχουμε. Μάλιστα. Και επειδή μιλάτε για αριθμούς, πάλι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΕΔΗΝ, πέρυσι τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδινε στο Υπουργείο Υγείας, οι κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν περίπου 900 και τώρα είναι κοντά στις 500, ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν επειδή έχει μειωθεί το προσωπικό τους. Μάλιστα. Κυρία Αυγέρη, μία άλλη καυτή πατάτα που έχει η κυβέρνηση στα χέρια της είναι η ιστορία με την ακρίβεια. Ήδη ο κύριος Τσίπρας ζήτησε και προημερησίες για τάξη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Ωστόσο, λέει η κυβέρνηση, ρε παιδιά, εγώ έδωσα 500 εκατομμύρια, προσπαθώ να στηρίξω τους πολίτες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εξάλλου, εισαγόμενη είναι η ακρίβεια, δεν θα κρατήσει πολύ, μέχρι τα τέλη του έτους θα έχει λυθεί το θέμα. Καλά. Τελικά, για τίποτα δεν φταίει αυτή η κυβέρνηση. Εισαγόμενη είναι και η πανδημία, εισαγόμενη είναι και η ενεργειακή κρίση, εισαγόμενη είναι και η ακρίβεια. Ναι, είναι το επιχείρημά τους αυτό, ότι όλα τα προβλήματα είναι εισαγόμενα. Γιατί υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα μας, κύριε Μπαρδούνια, να απευθύνω και εγώ αυτό το ρητορικό ερώτημα. Για να ρίχνει πάντα την ευθύνη στον πολίτη όταν είναι η πανδημία ή γενικά στα φυσικά φαινόμενα, όταν καίγονται τα δάση και τα χωριά της χώρας μας. Ή όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάψουν και ένα πετονάκι πετρέλαιο στη θερμάστρα τους. Προφανέστατα τι και είναι οι κυβερνήσεις. Και τροπολογίες είχαμε καταθέσει, τις οποίες δεν δέχτηκαν, για να αντιμετωπίσουμε και να ανακόψουμε αυτό το κύμα της ακρίβειας. Είπαμε και για το πώς πρέπει να μειωθούν οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα. Είπαμε για το πώς πρέπει να αναλάβει έναν ειδικό ρόλο η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ακριβώς για να παρασύρει τη μείωση των δημών και τις άλλες τους ιδιώτες, αλλά ανταυτού η κυβέρνηση, αντί να δώσει αυτό το ρόλο, να ενισχύσει το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ στον πολλά συμβουλά μπύρπαρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω. Σε εξευτελιστική τιμή, και ενώ είχε κέρδος η ΔΕΗ, παρακαλώ. Εντάξει, βέβαια η κυβέρνηση λέει άλλα πράγματα για τη ΔΕΗ, ότι την είχατε φτάσει στα όρια της απόλυτης κατάρρευσης και χρεοκοπίας και ήρθε η κυβέρνηση και την έβαλε στη σειρά, έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πέτυχε, θα έχει χρήμα τώρα, θα είναι εύρωστη να μπορέσει να κάνει επενδύσεις ώστε στο μέλλον να έχουμε φτηνή ενέργεια. Αυτά λέει η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Τότε αν τα κατάφερε όλα αυτά η κυβέρνηση γιατί την πουλά, γιατί την ξεπουλά. Μα ήθελε να τη δώσει. Αν είναι μια κερδοφόρα εταιρεία και έχει δυνατότητα μάλιστα να αξιοποιήσει για να ανακόψει και αυτό το κύμα της ακρίβειας και να αποτελέσει και έναν οδηγό για τον καθορισμό των τιμών στην ενέργεια και για τους άλλους παίκτες στο ενεργειακό παιχνίδι της χώρας, γιατί το κάνει. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης, ότι ενεργεί σε βάρος συγκεκριμένων συνεννοημένων ιδιωτικών συμφερόντων, προς όφελο συγκεκριμένων και συνεννοημένων ιδιωτικών συμφερόντων και σε βάρος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Αυτό έκανε και τώρα, πριν από λίγο, φέρνοντας και ψηφίζοντας το νομοσχέδιο που διαλύει τις λαϊκές αγορές. Ακριβώς για να φέρει μπροστά στο προσκήνιο και πάλι το κέρδος των μεσαζόντων και όφελος συγκεκριμένων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Δεν το κατάλαβα. Πώς δηλαδή θα ωφεληθούν οι μεσάζοντες με το νέο νομοσχέδιο? Πώς θα γίνει αυτό? Ναι. Όταν για το ψήλου πίδημα θα αποστερεί τον παραγωγό από την άδειά του, δεν θα του διασφαλίζει τη θέση δίνοντας άδειά του. Όταν για να πάρει ο άλλος, ο παραγωγός που με την οικογένειά του χρόνια παρήγαγε τα ζευγαρικά του και πήγαινε και τα πουλούσε σε μια θέση στη λαϊκή αγορά και τώρα για να πάρει ξανά αυτή την άδεια πρέπει να έχει μεταπτυχιακό. Φαντάζομαι για ποιον ξημερώνει μια καλύτερη ημέρα, η πολύ καλύτερη ημέρα, και για ποιον δεν θα ξημερώσει εύκολα αυτή η ημέρα. Και γι' αυτό ξέρετε και οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών αντιδρούν. Γι' αυτό αντέδρασαν και οι παραγωγικοί φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση και στη συζήτηση στις επιτροπές. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που αντέδρασαν λίγο όψιμο, όπως για παράδειγμα οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής, γιατί καταλαβαίνουν ότι ο πολύς ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα, κύριε Μπαρδούνια. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό βέβαια, γιατί να σας πω κάτι, επειδή συνεχώς το κόμμα σας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τα πάει καλά και ότι έχει φέρει σε δύσκολη θέση το μέσο Έλληνα πολίτη, σήμερα όμως η GPO είχε μια δημοσκόπηση, πάλι 11 μονάδες μπροστά η κυβέρνηση.
Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είμαι αυτό. Από αυτές και από αυτούς που δαιμονοποιούν τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν στέκομαι στις δημοσκοπήσεις. Δεν αποτελεί, ξέρετε, οδηγό και κριτήριο αυτό. Αποτελεί η βόλτα που θα κάνεις στη γειτονιά σου, το πέρασμα που θα κάνεις από το γειτονικό σπίτι και βλέπεις τον πόνο και την αγωνία και την αγανάκτηση. Τη βόλτα που θα κάνεις στο πέρασμα, γιατί και εμείς ψωνίζουμε μέσα από τις λαϊκές αγορές και καταλαβαίνεις την αγωνία και το φόβο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για το μέλλον τους, το μέλλον των νέων παιδιών, αυτών που μείναν εκτός πανεπιστημίου, αυτού που θα τελειώσουν το πανεπιστήμιο και δεν θα ξέρουν να κάνουν κάτι αύριο, γιατί δεν έχουν διασφαλισμένο το μέλλον τους και τη δουλειά τους, όπως κάποια παιδιά πλούσιων οικογενειών, πληγώνων, που με το που τελειώνουν το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά σε ένα φαντ που αγοράζει τη ΔΕΗ, την εξαγοράζει. Για να δούμε. Μία τελευταία ερώτηση, ένα λεπτό που απομένει, κυρία Αυγέρη. Μην μου πείτε για το πρωτάθλημα, δεν θα σας πω. Όχι, δεν θα πω για το πρωτάθλημα. όχι. Μην βιάζεστε. όχι. Δεν. Είμαστε αλληλέγγυοι στο δεύτερο μεγάλο λιμάνι της χώρας, οπότε δεν. Δεν το λέω για το πρώτο. Θέλω να μιλήσω για την αστυνομική βία, επειδή έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα. Τις προάλλες στην εκπομπή φιλοξένησα και τη συνάδελφό σας, την κυρία Μαρία Πατζίδη, που είπε ότι χτυπήθηκε από τα ΜΑΤ. Ωστόσο, λέει η κυβέρνηση ότι δεν είναι έτσι και ότι ο αστυνομικός έχει κάθε δικαίωμα να προστατεύσει τη ζωή του. Ο αστυνομικός, πρώτον και κύριον, έχει δικαίωμα να έχει υποχρέωση να προστατεύσει, να επιτελέσει το ρόλο και το καθήκον για τον οποίο προσελήφθη σε αυτό το πολύ σημαντικό λειτουργήμα, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντική αποστολή της ελληνικής αστυνομίας. Όπως όμως έχει καθήκον και η ελληνική πολιτεία και το κράτος που αναθέτει αυτό το ρόλο, να τον εκπαιδεύσει. Να τον εκπαιδεύσει πρώτα για να προστατεύει τον εαυτό του και να κάνει σωστά τη δουλειά του και να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο, αλλά να του μάθει τι λένε οι συνταγματικές επιταγές, τι λέει ο νόμος και τι σημαίνει υπέρβαση της εξουσίας και των ορίων που το έχει βάλει, το ίδιο το Σύνταγμα. Κανείς δεν μπορεί να αυθαιρετεί στο όνομα της εξουσίας που το έχουν δώσει κάποιοι ή που νομίζει ότι το έχουν δώσει υπερεξουσίες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε αυτό τον διαχωρισμό. Αν κάποιος πρώτος πρέπει να το μάθει αυτό και να το διδάξει, είναι η κυβέρνηση στους αστυνομικούς, τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε αυτά τα νέα παιδιά, τους προσλαμβάνει χωρίς αξιοκρατικές διαδικασίες, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία. Είναι παιδιά που παίρνουν μια εκπαίδευση ούτε μήνα και βγαίνουν στον δρόμο απροστάτευτα και για τους ίδιους και για τους πολίτες που υποτίθεται ότι καλούνται να προστατεύσουν. Και φυσικά εγώ μιλάω και για την προστασία του Συντάγματος και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλό και βράδυ. Να απολογηθώ για τις συνθήκες στις οποίες έγινε η συζήτηση, ξέρετε, περπατώντας και ενδεχομένως με ένταση και φωνή για να καλύψει το χώρο από έξω. Όχι. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε από καλύτερες συνθήκες. Την επόμενη φορά θα θέλω να έρθετε στο στούντιο, να έχουμε περισσότερο χρόνο και ως δημοσιογράφος, γιατί η βασική σας ιδιότητα είναι πρώτα δημοσιογράφος και μετά πολιτικός, να ξαναθυμηθείτε τα παλιά και να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Yeah.